Η νίκη, η τρίτη σε εισάριθμους αγώνες, είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό στον αυριανό αγώνα του με την Arsenal στο γήπεδο της Λεωφόρου. Οι πράσινοι ποντάρουν στον κόσμο τους, αλλά και στους παίκτες τους. Ένας από αυτούς, ο Γκόραν Βλάχοβιτς, που είχε συμμετοχή και στις δύο προηγούμενες νίκες, με τη Σάλκη αλλά και τη Μαγιόρκα, υποσχέθηκε μιλώντας στον Αντώνη Κατσαρό ακόμη καλύτερες εμφανίσεις και μεγαλύτερες επιτυχίες. Βλάχοβιτς, η μπάλα περνάει γκολ! Στο 75! Παλιά για τον Βλάχοβιτς που είναι γρήγορος εδώ, περνάει πολύ ωραία και είναι ένα εκπληκτικό γκολ από τον Κροάτη, ο Γκόραν Βλάχοβιτς. Όποιος έβαλε στοίχημα στην αρχή της σεζόν ότι ο Γκόραν Βλάχοβιτς θα σκόραρε στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Champions League, έβγαλε πολλά λεφτά. Ο Κροάτης είναι ο παίκτης που ήρθε από τον Πάγκο και βοήθησε τον Παναθηναϊκό να τεθεί στην κορυφή του ομίλου του. Βλέπουμε λοιπόν φέτος ένα νέο Γκόραν Βλάχοβιτς. Όμως ο ίδιος βλέπει το θέμα από άλλη οπτική γωνία. You just see Goran Vlahovic, nothing more. New, it's not new. The difference is that last year I wasn't playing. Για να το λέει κάτι θα ξέρει. Πάντως φέτος όλοι παίζουν καλά. Ο Goran έχει και γι' αυτό απάντηση. If relation between us and between players and coach it's good, then we can feel okay. Because we know that who don't play, his time will be come. Ο Βλάχοβιτς μιλάει πολλές φορές σαν προπονητής. Η εμπειρία του Κροάτη προκύπτει και από τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ της Γαλλίας το 1998. Λέει λοιπόν ότι για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο Champions League. The most important is thinking only about next game. We must forget these two games. We win. We need to remember only how we play. Επόμενος στόχος η Arsenal. Για τον Γκόραν, οι δυσκολίες είναι πάντα ίδιες. Nobody can think that can come here and win easy, for sure. Even Arsenal, who is very big team with very big players, can thinking that only coming here they will be get three points. Η Αθήνα για τον Βλάχοβιτς, μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στο ξεκίνημα του Champions League, είναι ωραιότερη πόλη. In Athens I feel good. I like life and I like area where I living. My family it's very good here. And so now I feel very good. I feel like my 5 minutes of glory, no?